Γεια σας παιδιά, Ζωτάξ εδώ και σήμερα μετά από καιρό επιτέλους έχουμε career mode. Το τελευταίο διάστημα κάναμε κυρίως Road to Glory, αλλά σήμερα επιστρέφουμε πάλι δυναμικά με το career mode μας. Ξέρω δεν υπάρχει πάρα πολύ hype για το career mode και ίσως τύπου δεν κάνω και πολύ συχνά βιντεάκια, αλλά όσο το βλέπετε και όσο σας αρέσει αφήστε ένα like και ένα σχόλιο κάτω να μου δείξετε ότι σας αρέσει η σειρά και θα προσπαθήσω και εγώ να κάνω όσο πιο συχνά βίντεο μπορώ, δηλαδή τουλάχιστον 1-2 βίντεο τη εβδομάδα. Επίσης, είδα ότι πολλοί θέλετε να κάνω τα βιντεάκια έτσι, δηλαδή να σχολιάζω τα παιχνίδια παρά να τα παίζω live. Φαντάζομαι ότι και πολλοί από εσάς και ίσως οι περισσότεροι θέλετε να τα παίζω live, αλλά με live reaction εννοώ. Απλά μου μένει πάρα πολύ χρόνο και αν είναι να τελειώσουμε λίγο πιο γρήγορα τη σειρά, να έχει ένα πιο γρήγορο progress, γιατί αν κάνουμε live reaction θα έχουμε βίντεο μια φορά τη εβδομάδα και αν, γιατί δεν έχω τόσο χρόνο παιδιά, οπότε έτσι θα βγαίνουν πιο γρήγορα βίντεο και θα έχουμε παραπάνω υλικό. Οπότε προς στιγμή θα σχολιάζουμε λίγο τι γίνεται. Εσείς βλέπετε στο footage πως είναι η ομάδα μας. Η ομάδα είναι κάπως έτσι, όπως τη ξέρετε. Έχω 35 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή, αλλά δεν θέλω να αγοράσω κάποιον άλλο παίχτη. Θέλουμε να βαριστούμε στους παίχτες που έχουμε ήδη. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ομάδα έτσι όπως είναι μέχρι στιγμής. Έχουμε ένα όχι τόσο καλό depth, έχουμε όμως μερικούς παίχτες καλούς για αλλαγή και για rotation για το κύπελλο και τα σχετικά. Ευτυχώς δεν έχουμε ούτε Europa League ούτε Champions League, οπότε δεν έχουμε και πολλά θέματα με το fitness και τα σχετικά. Οπότε αυτά και εδώ πέρα παίζουμε πρωτάθλημα. Έχουν παίξει νομίζω μέχρι στιγμής 2 παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Αυτό είναι το τρίτο που βλέπετε με την Aston Villa. Στα προηγούμενα 2 είχαμε κάνει μία νίκη, μία ήττα. Μία νίκη, μία ισοπαλία. Και εδώ πέρα πολύ κλειστό μάτσο αυτό με την Aston Villa εκτός έδρας. Αλλά με αυτό το goal του Keane, ο οποίος στα όριο κερδίζει τη θέση του βασικού striker από τον Abraham. Καταφέρουμε να πάρουμε την νίκη με αυτό το χρυσό του γκολ από την assist του Havertz, πολύ ωραία assist του Havertz, και κάνουμε τη νίκη 0-1 εναντίον της Aston Villa. Εδώ πέρα παίζουμε με μια Caris, δεν ξέρω πώς έγινε αυτή η ομάδα τέλος πάντων. Παίζουμε το EFL Cup, θα το κάνουμε simulate το match, δεν μας πολύ νοιάζει έτσι κι αλλιώς. Δεν μπορώ τώρα να κάθομαι να παίζουμε το Carabao Cup από τους πρώτους γύρους, οπότε θα κάνουμε sim, αλλά τα παιχνίδια του πρωταθλήματος θα τα παίξουμε όλα εμείς οι ίδιοι στο Legendary όπως ξέρετε και 5 λεπτά βασικά νομίζω 6 στόχο. Τέλος πάντων, το βασικό είναι ότι είναι Legendary. Αυτή τη στιγμή βλέπετε είμαστε μέσα στην πρώτη πεντάδα. Στόχος μου είναι η φέτος, αν έχετε πάρει το πρωτάθλημα, όπου είναι ο βασικός μου στόχος, τουλάχιστον να βγούμε στις πρώτες 3 θέσεις. Και εδώ πέρα παίζουμε με την Wolves. Ξεκινάμε εδώ πέρα, βλέπετε αυτός ο παίχτης εδώ πέρα, ο Calvert. Δεν ξέρω αν το λέω σωστά, νομίζω ο Calvert λέγεται τέλος πάντων, που είχε πάρει πέρσι και τη Future Star στο FIFA 19. Μαζί με το Havertz που βάλε εδώ πέρα τον goal, assist του Calvert, goal ο Havertz, είναι η MVP της ομάδας μέχρι στιγμής. Και ο Ριτσάιες ο παίζει καλά, αλλά αυτοί οι δύο έχουν ξεχωρίσει πραγματικά. Ειδικά ο Calvert για μένα έχει μια μεγάλη εντύπωση, τον έχω δοκιμάσει σε CAM. Είχα σκοπό να μην το ξεκινάω και να ξεκινάω Abraham και τον Keane, αλλά έχει κερδίσει άξια τη θέση στην δεκάδα. Εδώ πέρα ο Keane βέβαια που σας είπα ότι κερδίζει ουσιαστικά σιγά σιγά τη θέση του βασικού striker από τον Abraham, μου βάζει αυτόν τον goal στο 87, κάνει το 2-2. Έκανα πολλά λάθη εδώ πέρα, ακόμη και το γκολ που είδατε που φάγα από τη τσέντρα, είδε παίξα πολύ κακή άμυνα στον γκολ που έφαγα και δυστυχώς μας φέραμε 2-2 με τη Wolves στην έδρα μας, κακό αποτέλεσμα. Έχουμε βέβαια αυτή τη στιγμή 3 νίκες, 2 ισοπαλίες, είμαστε 5η, οπότε καλά είμαστε ακόμη. Έχουμε δηλαδή ακόμη και είμαστε στην αρχή του πρωταθλήματος και το καλό με το καλό. Καλό εντός αγωγικών με το career mode, ότι οι μεγάλες ομάδες κάνουν και αυτές πάρα πολλές γκέλες. Και μέχρι στιγμής αυτό που παρατηρώ είναι ότι ευτυχώς στο δικό μου career mode, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει γενικά φέτος, βλέπω ότι οι μεγάλες ομάδες, City, Tottenham, Chelsea και γενικότερα αυτές που πάνε πάντα καλά στην Αγγλία, πάνε καλά και στο career, γιατί πολλές φορές πάνε πάρα πολύ χάλια και βλέπεις να είναι μικρές ομάδες στην κορυφή του πίνακα. Εδώ πέρα είμαστε φυσιολογικά και ρεαλιστικά. Εδώ πέρα παίζουμε την Bournemouth όπως βλέπετε, κάνουμε το 0-2, πάρα πολύ ωραία. Με και ο Ριτσάλισον με ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ με το αριστερό στο γάμα κάνει το 0-3 και κάπως έτσι φάγαμε και ένα γκολ, εντάξει δεν πειράζει. Κάνουμε την δεύτερη μας νίκη για σήμερα, 2 νίκες, 1 ισοπαλία, κάνουμε το 1-3 απέναντι στην Bournemouth. Τώρα τα post match interviews δεν θα σας δείχνω, δεν υπάρχει και λόγος πιστεύω, εξάλλου απλά λέω θετικά σχόλια για την ομάδα ή για το παίχτη που με ρωτάει κάτι. Οπότε αυτά και τελευταίο μάτσο νομίζω σήμερα με τη Sheffield United. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε στο μάτσο με την Sheffield. Ξεκινάμε άσχημα γιατί στο δεύτερο μόλις λεπτό ένα ας πούμε τυχερό γκολ. Πιάνει μια πάρα πολύ καλή κεφαλιά ο παίχτης της Sheffield. Πάσα 1-0, αλλά κοιτάξτε εδώ πέρα τι βάζει ο Calvert. Απίστευτο γκολ, δοκάρει και μέσα, τρομερό σουτ με το αριστερό. Νομίζω είναι και το κακό του πόδι γιατί νομίζω είναι δεξιοπόδαρος. Πραγματικά απίστευτο γκολ, αλλά το βάλουμε και στο replay να το δείτε. Όπως σας είπα, ο Calvert μαζί με το Havertz είναι
πάρα πολύ καλή, με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ, όπως και γενικότερα μου αρέσει πάρα πολύ όλη η ομάδα και έχω αυτό το στόχο να μην πουλήσω κανένα από τους νέους παίχτες που έχω, όσο μπορώ τέλος πάντων, να κρατήσω το βασικό κορμό της ομάδας και με αυτό να πορευτούμε, να πάρουμε και πρωτάθλημα και να κάνουμε μικρές προσθήκες, κυρίως στα extreme και ίσως στα right back και left back όπου έχω μεγάλη έλλειψη. Θέλω το κέντρο και την επίθεση όπου είναι νέοι και καλοί παίχτες που μου αρέσουν όλοι να τους κρατήσω όπως έχουν. Συνεχίζουμε τέλος πάντων στο 61. Πάλι Calvert, πάρα πολύ ωραία, αφήνει την μπάλα να περάσει. Φινές, 2-1 με δύο προσωπικά του goal. Στο 62, αν δεν κάνω λάθος, κάνει το 2-1 και αποκτούμε έτσι προβάδισμα. Γενικότερα ναι, δεν με δυσκολέψει καθόλου η Sheffield, απλά έβαλε ένα γρήγορο γκολ και μας άρχωσε λιγάκι, αλλά κατά τα άλλα εντάξει, μια εύκολη νίκη που δεν το δείχνει το σκορ, αλλά αυτό που σας είπα δεν μας απειλήσε καθόλου. Και στο 91 κάνει ένα χαζό ας πούμε πέναλτι του AI πάνω στον Abraham, ο οποίος νομίζω είχε περάσει ως αλλαγή, ναι, ο Abraham ήτανε. Και ο Havertz βάζει εδώ πέρα τον γκολ με το πέναλτι. Κοιτάξτε λίγο που πήγε η μπάλα, κοιτάξτε λίγο την μπάλα. Είχα λιώσει πραγματικά, είχα πεθάνει όταν τον παίζα κανονικά το παιχνίδι. Για κάποιο λόγο η μπάλα πέρασε μέσα από το τέρμα. Ξέρω, είχε το κουμπί το διχτάκι, δεν ξέρω τι έγινε. Αφήνει και το replay να το δείτε άλλη μια φορά. Και τάχνω εδώ πέρα, πω, δεν ξέρω, η μπάλα πήγε στην εξέδρα. Εντάξει, κλασική, όχι ότι έχω θέμα. Εντάξει, το gameplay φέτος καλά είναι τώρα. Εντάξει, αυτά είναι τα κλασικά γλιτσάκια της EA. Και κάπως έτσι νικήσαμε 3-1. Είμαστε πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής στο βαθμολογικό πίνακα. Και αυτά για σήμερα, κάντε ένα like στο βίντεο για να φύγει στο γύρο στο κανάλι και θα μου σύντομα λογικά αύριο με Γουλού Records. Γεια σας!